Μην παρακολουθείτε. Η συγκεκριμένη έτσι τηλεοπτική απρέπεια με έχει βγάλει από τα ρούχα. Και όχι μόνο έχουμε κάνει εκτενές ρεπορτάζ, αλλά αποφάσισα και εγώ ίδια να μιλήσω με τη Σύση Χριστίδου, γιατί ήθελα να μάθω και πώς είναι μετά από όλα αυτά και το bullying που έχει δεχτεί. Mm-hmm. Κορίτσια μου, πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο, τι έχει συμβεί με το συγκεκριμένο συμβάν και την επίθεση που δέχτηκε. Πείτε μου, πείτε με εσείς. Την απάντησή της έδωσε λοιπόν η Σύση Χριστίδου σε όσα κακόβουλα σχόλια ακούστηκαν στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμψιλή για την εμφάνισή της. Ο σύζυγός της, ο Θεοδωρής Μαραντίνης, πάντα στο πλευρό της, απάντησε και εκείνος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μάλλον έκοψε το τσιγάρο. Μου θυμίζει τη Ζαρίφη. Σταματήσε για... πώς έκανε η ντρικα και... Μπράβο. Περίμενε. Α, μπράβο. Καλά το πας. Μη δεις την εκπομπή, άμα είναι να τη δεις γι' αυτό το λόγο. Έχει πάρα πολλούς άλλους λόγους να τη δεις, αλλά όχι, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Η τηλεόραση αλλάζει, σοβαρεύεται και γίνεται πιο προσεκτική σε ευαίσθητα θέματα. Εκτός από τις περιπτώσεις που ο φόβος φυλάει τα έρμα. Και εκεί που λες η εποχή δεν σηκώνει φαινόμενα bullying και επικίνδυνα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου, έρχεται αυτή η συγκυρία που πρέπει να μιλήσεις για το ξεκίνημα κάποιου άλλου. Και απελευθερώνεσαι. Έχει κόψει το τσιγάρο. Πολύ έντονο κραγιόν. Μάλλον έκοψε το τσιγάρο. Μάλλον έκοψε το τσιγάρο. Το έχει μακρύνει τα μαλλιά τη. Και μαγειρεύει πολύ καλά για τα παιδάκια. Τι λέτε τον άντρα για τη γυναίκα. Γιατί ρε παιδάκι, όταν μαγειρεύεις δεν ήταν. Στο όχι, πρόσωπο, έτσι στο μακιγιά, στο το μαλάκι μου θυμίζει τη Ζαρίφη. Είναι και στο ίδιο καλά. Λύσε τη. Έλα ρε παιδιά. Λύσε τη σιωπή. Το μακιγιά μου θυμίζει τη Ζαρίφη. Μπορεί να κόψω το τσιγάρο γιατί εγώ τη Ζαρίφη θυμίζω τώρα που έκοψα το τσιγάρο. Γιατί εγώ που θυμίζω τον Ντέμι Ρούσο. Φυσικά και δεν έκανε καλή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο το πάνελ της Σταματίνας Τσιμψιλή επέλεξε να σχολιάσει τη δήλωση της Σύσης Χριστίδου. Ο δημοσιογράφος του Open Παύλος Σταματόπουλος απάντησε στο Δημήτρη Παπανότα μέσω Instagram. Πίστευα ότι τέτοιου είδους υπαινιγμούς για τα κιλά κάποιου άλλου ανθρώπου τα είχαμε αφήσει πίσω. Στην εποχή που πηγαίναμε σχολείο και ο εφηβικός μας αυτορμητισμός χτυπούσε τον διαφορετικό. Τον λίγο παχουλό, τον κοντούλι ή εκείνη που φορούσε σιδεράκια και γυαλιά. Είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης, βλέποντας το απόσπασμα, ένιωσε αμήχανα όπως όλοι εμείς. Γιατί? Γιατί μπορεί καλύτερα. Ο δημοσιογράφος του Αλφα ανταπάντησε με μια απολογία που μάλλον τελικά υπερθεμάτιζε τα όσα υπόθηκαν στον αέρα. Εγώ τουλάχιστον όταν στο πλατό σχολιάζουν ενώπιόν μου ότι πάχυνα, ότι τρώω τα πάντα κλπ. Κλπ. Δεν θίγομαι. Το διασκεδάζω και αυτοσαρκάζομαι. Είναι λάθος μου που πήρα 7 κιλά τελευταία. Η δουλειά μας δεν το επιτρέπει. Τι να κάνουμε, και είμαι και άντρας. Στα κορίτσια του επαγγέλματος, όπως φαντάζομαι, γνωρίζεις, είναι ακόμα πιο σοβαρό το θέμα κιλά. Και για τη δική τους καλή ψυχολογία στην εκπομπή. Έχεις δει παρουσιάστρια να έχει λατρέψει ρούχο που τη σφαίρα να βάλει και να διαπιστώνει ότι δεν χωράει. Δεν γίνεται εκπομπή μετά, αλλά επιτάφιος. Η πιο όμορφη και ουσιαστική απάντηση δόθηκε από τον σύζυγο της Σύσης Χριστίδου. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ χιούμορ, σάτιρας, προσβολής, κακίας, κοινωνικού σχολιασμού, bullying. Μεταξύ επαγγελματία και ψωνάρας. Πρέπει να υπάρχουν όρια, αρχές και παιδεία. Για έναν κόσμο καλύτερο, αυτό είναι το καθήκον μας. Αφήστε τις γυναίκες να είναι όπως γουστάρουν, χαρείτε τις καμπύλες και τις ατελειές τους. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η ομορφιά τους. Στους 2/3 χωρεί, όταν πρόκειται για επίθεση σε έναν στόχο. Στη διαμάχη λοιπόν και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος από το πάνελ της Face Κορδά απέδωσε τα όσα έγιναν σε διαφημιστικό τρίκ. Σταματήσε για... πώς έκανε η ντρικα και... Μπράβο. Περίμενε. Α, μπράβο. Καλά το πας. Περίμενε. Καλά το πας. Η τελική απάντηση δόθηκε από τη Σύση Χριστίδου. Έπαιξε και ένα υπονοούμενο όσον αφορά την απάντηση του Παύλου που θεωρήθηκε ότι όλο αυτό γίνεται για την πρεμιέρα μας και μου φαίνεται ακόμα πιο πρόστιχο από όλο αυτό που έχει γίνει. Θέλω όμως να σου πω κάποια πράγματα. Θα το κάνω την Κυριακή το μεσημέρι. Αποφάσισα να μιλήσω αυτή τη φορά και θα το κάνω, αλλά θα μου επιτρέψετε να αφήσω την πρεμιέρα να περάσει και να το κάνω μετά. Χωρίς συμπλέγματα, η Σύση Χριστίδου ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της ζωής της και ένα καυστικό κείμενο. Ανεβάζοντας το σημερινό look και τη λήψη που διάλεξα ως καλύτερη, θα ανεβάσω και αυτή που διάλεξα ως χειρότερη. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο, τουλάχιστον 7-8 κιλά δρόμος. Και ναι, αν με ρωτάς, διαλέγω πάντα την καλύτερη. Εσύ, όχι. Δεν χρειάζεται τόση κακία, σας βλέπει και ο κόσμος. Απίστευτο και όμως αληθινό, το 2018. Θέλω τα σχόλιά σας, γιατί μετά θέλω να τοποθετηθώ κι εγώ. Και εγώ εντός εισαγωγικών θα τα βάλω και με όλη την κατάσταση. Τέλος πάντων, θέλω. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η συμπεριφορά του Δημήτρη του Παπανότα, επειδή είμαστε της ίδιας γενιάς άνθρωποι. Και ακριβώς επειδή είναι επαγγελματίας χρόνων, νομίζω ότι οφείλουμε να προσέχουμε. Οφείλουμε να προσέχουμε διπλά, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Όχι, την μόρφωσή του, την υποθέτω κι εγώ.
Λοιπόν, από πού την υποθέτεις? Την ιατρός είναι, παιδί, άνθρωπος. Έχει σπουδάσει και γιατρός. Να το... Μιλάμε για τη μόρφωση. Να δούμε το παιδί στον τοίχο όμως. Όταν βλέπει μια γυναίκα και τη δείχνει και λέει ότι είσαι χοντρή. Δεν τον βλέπω μορφωμένο, δεν τον αντιλαμβάνομαι έτσι. Και, δεν και το γυρνάει και στον αυτοσαρκασμό. Αφού λέει ότι λέει, αντί να πει ότι είπαμε τώρα, το χοντρίναμε, λέει και εγώ πάχυνα. Λες και ο αυτοσαρκασμός σε νομιμοποιεί να θάψει τον άλλο. Επίσης... Και εκεί είναι που περίμενα εγώ να πει μια συγγνώμη. Και όχι μόνο ο Δημήτρης ο Παπανώτας και ο κύριος Βαρθαλίτης. Ο Χρήστος Βαρθαλίτης. Βαρθαλίτης με θήτα είναι. Ο οποίος είναι συμπαθής κατά τα άλλα, μου έκανε εντύπωση που με ένα μπάρο δύο τριγώνια και αυτό που είπε για την Κατερίνα Τζαρίφη. Λοιπόν, δηλαδή το 2018 έχουμε ρατσισμό για τα κιλά, γιατί μιλάμε πολύ συχνά για ρατσισμό όσον αφορά φυλές, προέλευση κτλ. Και αυτά υπάρχουν και δύο ρατσισμοί. Ο ένας είναι ο με τα κιλά και ο άλλος είναι ο ηλικιακός. Όλα, όλα έχουν τα όρια τους. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση τη στάση τη Σταματίνα. Ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι Σταματίνα και την εκτιμώ πολύ και είναι μια πολύ καλή παρουσιάστρια. Και η κοπέλα όλο το πακέτο έχει και έχουμε μιλήσει πολλές φορές και προσωπικά. Θα έπρεπε να πάρει θέση, παιδιά. Δεν την κατάλαβες, να είναι σε δύσκολη θέση. Ναι, λίγο να παγκώθηκε την ένιωσα, αλλά τους άφησε. Άλλο να λέει ο άνθρωπος που είναι στην παρέα σου τηλεοπτική το ρεπορτάζ του και να τον αφήσει και να τον στηρίξει. Και άλλο να λέει κάτι τέτοιο και όταν είναι γυναίκα. Και κάτι άλλο. Επειδή είμαστε γυναίκες. Εντάξει, ό,τι υπόφηκε που λυπάμαι πάρα πολύ και για τον Δημήτρη και για τον Χρήστο. Για τον Χρήστο Βασαλή τον ξέρω ότι είναι πολύ καλό παιδί. Έχετε συνεργαστεί. Βέβαια και δεν το περίμενα ποτέ. Ειδικά όταν είσαι γυναίκα που ξέρετε ότι οι γυναίκες έχουμε 1002 θέματα με τα αρμονικά μας. Παίρνουμε, χάνουμε κιλά. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, εσύ δεν είναι φίλη μου. Και έχουμε τις τυπικές σχέσεις, παρόλα αυτά την εκτιμώ για την κοπέλα, δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Ακριβώς, πάντα με την οικογένειά της, με τα παιδιά της, ούτε σε κλίκες, παρέες, είναι ούτε τίποτα. Εγώ γνωρίζω. Η κοπέλα στενοχωρήθηκε πάρα πολύ χθες. Και πιστέψτε με, επειδή δεν το γνωρίζω από τη Σύση, αλλά από κοινούς γνωστούς, ότι υπάρχουν λόγοι που η Σύση είναι σε αυτά τα κιλά και δεν θέλει ποτέ να βγει να τους πει, που είναι μια χαρά τα κιλά της, για να μην θεωρηθεί ότι εκμεταλλεύεται κάποια κατάσταση. Έτσι, ναι. Οι γυναίκες έχουν πάρα πολλά θέματα με τις αρμόνες μας. Έχετε, ξέρετε εσείς, τρώει χρηστήριο σπίτι της. Ξέρετε εσείς, μπορεί να έχει περάσει χρηστήριο με τα γυναικολογικά της για τα 1002. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο οι γυναίκες. Και οι άντρες μπορεί να πάρουμε μια περίοδο για λόγους υγείας, παραδείγματος χάρη, κιλά. Έμαθα και κάτι ακόμα. Έμαθα ότι η Κατερίνα Ζαρίφη εκείνο το βράδυ ήταν στο θέατρο. Η οποία ήταν σοκαρισμένη. Καλά λέει, πώς μπορούν. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί, αυτό να απαντήσει. Είπαμε, ένας μπάρο δύο τριγώνια, αλλά αρνητικά. Πώς μπορούν να το λένε αρνητικά, τι είμαι εγώ, λέει καναπτέρας, δεν είναι σαν τη Ζαρίφη. Που είναι μια κούκλα και η σύζυγη Ζαρίφη και το πιο σημαντικό. Μιλάμε για δύο πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Παιδιά, είναι και κορίτσια τα οποία έχουν και ήθος και δεν έχουν πειράξει κανέναν. Έχει έρθει νέο χιούμορ απ' έξω. Γελάμε και με άλλα πράγματα. Όλα. Το ότι κάποιος είναι παχής. Ψάχτε το λίγο. Κάντε ένα update. Το Κατερίνα είναι ότι χρησιμοποιήθηκε πολύ μετά ότι το έκανε για την πρεμιέρα. Δηλαδή συνεχίστηκε αυτό. Τα έβαλε και μετά. Ή το είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζης αυτή τη γραμμή. Όπως άκουσα στο βίντεο, άκουσα τη φωνή τη Αφροδίτη Γραμμέλη και υπερθεμάτισε μετά ο Ουγγαρέζης ότι καλά το πα, καλά το πα. Δηλαδή υπονόησαν ότι όλα αυτά έγιναν για κατά κάποιο τρόπο να διαφημίσει την πρεμιέρα, που σε καμία περίπτωση, γιατί όπως είδαμε η Σύση βγήκε και είπε ότι θα τοποθετηθώ για ακριβώς αυτούς τους λόγους. Εγώ μίλησα με τις συζητήσεις μας στο γραφείο, μου είπε ότι δεν πρόκειται να αναφερθώ καθόλου στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα απαντήσω μετά την πρεμιέρα. Έχει φτιάξει ένα βίντεο για το YouTube, το οποίο βίντεο επίτηρε το ανέβασε τώρα, για να μην πούν ότι εκμεταλλεύεται καμία κατάσταση. Να ξέρετε, είναι πολύ στεναχωρημένη, αλλά η απήχηση του κόσμου και τα μηνύματα που έλαβε στο Instagram και στα social media ήταν πολύ συγκινητικά. Εγώ πιστεύω ότι και σε αυτό θα το πω για τηλεόραση στη Σύση Χριστίδου ή αργότερα να τη δω εδώ στο Open. Πρέπει να χαλαρώσει και ακόμα και να πούνε ότι το έκανε για την εκπομπή της. Είναι αστείο γιατί δεν ξεκίνησε από εκείνη το θέμα. Καλή επιτυχία να πούμε στη Σύση, τη Χριστίδου. Μπράβο και στο Θοδωρή. Έτσι. Έλα χαμογέλα λοιπόν το Σάββατο. Και σε όλη την παρέα. Και συνεχίζουμε, κορίτσια και μου. Να και να ευτυχείτε όλοι, παιδιά, αν είναι να ασχολούμαστε με τα κιλά τώρα. Λοιπόν, ένα χθεσινό θέμα, το οποίο μας ανησύχησε, με το Λεωνίδη.